κατά την άποψή μας, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για τις εξελίξεις αυτές και στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι μια τοποθέτηση η οποία δεν είναι αιώλη, τεκμηριώνεται και από τις διεργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι υπονόμευσε τις λειτουργίες της. Και πώς το τεκμηριώνουμε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η υπόθεση Αντρουλάκη, Κουκάκη, είναι και από το 2016 παρακολούθηση, η συνεχής παρακολούθηση, μέχρι το Μάη που μας πέρασε, του τηλεφωνικού κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν έχει σημασία. Με βοηθάτε με αυτό που λέτε, αλλά δεν έχει αυτό καμία σημασία. Εμείς μιλάμε για ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο είναι κυρίαρχο. Εσείς υιοθετείτε αυτό το υλικό αυτές τις λίστες, δηλαδή. Θα σας απαντήσω. Είναι πολύ στενό, αυτό το αντικείμενο για να εστιάσουμε την προσοχή μας εκεί πέρα και θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, ήταν πολύ αποκαλυπτικές και οι αποκαλύψεις ήταν πολύ σοβαρές για να επικαλείται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να επικαλούνται άγνοια. Στα σύννεφα βρίσκονται. Εδώ είναι, στην Ελλάδα. Αυτοί κυβερνάνε. Και βέβαια γεννιούνται πολύ συγκεκριμένα ερωτηματικά. Για παράδειγμα. Γιατί η κυβέρνηση έβαλε τον κύριο Δημητριάδη σε ένα κουκούλι προστασίας. Το έκανε, δεν το έκανε στην Εξεταστική Επιτροπή. Το έκανε. Τον κράτησε στο απειρόβλητο. Γιατί υπήρξε συνεχής επίκληση του απορρίτου. Όλα τα βαφτίζανε απόρριτα για να μην μάθει τελικά αυτός ο οποίος πρέπει να μάθει ο λαός την αλήθεια. Υπήρξε μια συνεχής άρνηση και καταδικάστηκε από όλα τα κόμματα στο να έρθουν μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή. Και βέβαια. Αν ισχύει το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα της παρακολούθησης του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η νομιμότητα τώρα που επικαλείται και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι νόμιμες και μη νόμιμες παρακολουθήσεις, εμείς λέμε ότι τη νομιμότητα την προσδιορίζει ένα πλαίσιο νομοθετικό στο οποίο έβαλε το χέρι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις μέρες μας. Αυτό το πλαίσιο του διαμόρφωσα και για το οποίο δεν μιλάει κανείς σήμερα. Ναι. Βλέπουμε Βήμα, βλέπουμε ντοκουμέντο, βλέπουμε τους πάντες. Το πλαίσιο μην το ακουμπήσει κανείς. Λοιπόν, να κύριε, τελειώσω, αν θέλετε, μια φράση μόνο. Φράση και είναι και επόμενο. Κάτι στο οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι. Και αποκαλύπτει, αν θέλετε, και τις πομπές του. Ποιο είναι αυτό? Η συμφωνία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ψηφίστηκε, που ψηφίστηκε ο κανονισμός, ο οποίος λέει ελεύθερο το εμπόριο και ελεύθερη η χρήση λογισμικών αυτής της μορφής και το στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το θα αλλάξει, είναι σχετικό, βέβαια, γιατί είναι. Μπορεί να μας δεν παρακολουθεί από τη Γερμανία. Δεν θα αλλάξει, ξέρετε γιατί. Γιατί το κοινοτικό δίκαιο υπερτερεί του εθνικού και θα πρέπει την αλήθεια να την πει και ο Πρωθυπουργός και ο κύριο Τσίπρας. Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες πολιτών. Εκείνοι οι οποίοι ακούνε για ακρίβεια και λένε, πού τι δίνεται, ρε παιδιά, την ακρίβεια. Και βέβαια, όταν έχει την οικονομική δυνατότητα. Πού του βρήκε αυτό? Υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι. Για συνέντευξη. Του βλέπω σε ρεπορτάζ στην τηλεόραση και μου ανάβουν τα λαμπάκια. Που βγαίνουν κάποιοι και λένε, πού την είδατε την ακρίβεια? Όχι, κάποιοι που λένε ότι είναι καλό το καλάθι. Συγγενείς ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτούς βλέπω. Πώς αντιμετωπίζετε η ακρίβεια? Θα συμφωνήσω μαζί σας για τις δύο κατηγορίες. Δεν θα τις ονομάσω τη μία κατηγορία, βέβαια, πολίτες. Θα τις ονομάσω εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Τα κέρδη τους αυτό το εξάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο το εξάμηνο του περασμένου έτους αυξήθηκαν κατά 91,4%. Ανατριχιαστικό, αλλά είναι γεγονός. Και το λέω αυτό γιατί η οικονομία με αριθμούς, όπως παρουσιάζει η κυβέρνηση, φαίνεται να πηγαίνει καλά. Αλλά το να ασχολούμαστε μόνο με αριθμούς είναι μια προσπάθεια να συγκαλυφθεί η ουσία του προβλήματος το οποίο αντικειμενικά υπάρχει. Και η ουσία λεφτά είναι... έχουν δοθεί εν είδη επιδομάτων. Όχι μόνο λεφτά κοινωνία, έχουν δοθεί, βεβαίως και έχουν δοθεί. Μόνο που αυτά τα λεφτά τα οποία. Από πού προέρχονται? Τα οποία φτάνουν στον λαό κάτω είναι ασπιρίνες, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Και δεύτερον, από τον προϋπολογισμό του κράτους, που σημαίνει ότι τα έχει πληρώσει ο ίδιος ο λαός. Αλλά η ακρίβεια δεν είναι κάτι που έπεσε από τον ουρανό, ούτε είναι φυσικό φαινόμενο. Έχει συγκεκριμένους λόγους. Για παράδειγμα, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που θυσιάζουν. Δεν είναι ότι έλεγε απλώς, ένα απλό τομέα τώρα. Τι έχει η γυναίκα αυτή? Ένα κοπάδι έχει και μας έλεγε ότι με περσινές τιμές που πούλησε, εμείς αγοράζουμε τα προϊόντα της με φετινές τιμές.
Δηλαδή, κοιτάξτε, δηλαδή, η κυρία είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί, ας σας πω, σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα από τον ομόητο Λακαρνανίας. Οι κτηνοτρόφοι σφάζουν τα ζώα τους εκεί πέρα. Όχι να αντλήσουν το πρόβλημα, σφάζουν. Γιατί η ακρίβεια και στις ζωοτροφές και η φτήνια στο κρέας που πουλάνε είναι τεράστιες. Αλλά ήθελα να ολοκληρώσω ότι η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που τσακίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά και δίνουν χρήματα σε αυτούς που προανέφερα προηγουμένως. Είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης της απολιγνητοποίησης.